Διότι δεν είναι δική σας η ευθύνη που λείπει. Μπορείτε να αναφερθείτε. Δεν θα σας ακούσει εξάλλου, διότι... Δεν θα κάνω μεγάλη λοιπόν κατάχρηση του χρόνου. Είναι όμως κάποια σημεία, όπως σας είπα, που θα πρέπει να απαντηθούν. Μίλησε η κυρία Βούλκεψη. Τρία λεπτά ή πέντε. Ορίστε. Τρία λεπτά ή πέντε. Πέντε. Θα το κάνω και τρία, γρήγορα. Μίλησε λοιπόν η κυρία Βούλκεψη πριν την έναρξη της διαδικασίας για σύγκρουση ιδίων συμφερόντων και ότι εάν έχω ένομο συμφέρον από όλη αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια απαντώ στην κυρία Βούλκεψη ότι και βεβαίως έχω ένομο συμφέρον, όπως έχουν και οι εκατοντάδες συνάδελφοί μου οι οποίοι απολύθηκαν. Διότι ήμουν εργαζόμενη στην ΕΡΤ, όπως και όλοι οι άλλοι, με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Και μάλιστα με συμβάσεις, τις απλές συλλογικές συμβάσεις και όχι τα υπέρογκα ποσά τα οποία είχαν κατασπαταληθεί από το δημόσιο κορβανά. Και είμαι υπερήφανη που δούλεψα στην ΕΡΤ, οφείλω να πω στην κυρία Βούλκεψη. Είμαι υπερήφανη για τους αγώνες που δώσαμε. Είμαι υπερήφανη που αυτή η κυβέρνηση θα ξανανοίξει και πάλι τη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στην τελευταία επισήμανση της κυρίας Ταχιάου ότι είναι νότα μελοδραματισμού οι απολύσεις, ότι είναι νότα μελοδραματισμού στα όσα αναφερθήκαμε. Δεν είπατε για τις απολύσεις. Εγώ σας λέω όμως, πιστεύετε ότι οι απολύσεις είναι νότα μελοδραματισμού, κυρία Ταχιάου? Το να μην έχεις να φας, το να μην έχεις να πας στη δουλειά, το να μην έχεις, το ότι η καθημερινότητά σου να είναι κενή περιεχομένου, πιστεύετε ότι είναι νότα μελοδραματισμού? Πρώτα είμαστε άνθρωποι, κυρία Ταχιάου, και μετά οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια, ίσως μιλάτε από τη θέση αυτού που ποτέ δεν έζησε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ίσως γι' αυτό θα σας τέριαζε και η απεύθυνση που έκανε η κυρία Βούλκεψη νωρίτερα σε μένα. Τώρα, όσο για τους προστάτες βουλευτές που είπατε, μπορείτε να ρωτήσετε και τον επικεφαλής του κόμματός σας. Αυτός ίσως θα μπορέσει να σας απαντήσει καλύτερα. Η κυρία Βούλκεψη... Όχι, μέχρι σε ένα σημείο. Νομίζω ότι και αυτά που αναφέρθηκαν ήταν προσβλητικά για μας. Η κυρία Βούλκεψη επίσης είπε ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς. Με συγχωρείτε, για να ολοκληρώσω, να μην καταναλώσω και τα 5 λεπτά τα οποία μου δόθηκαν από το Προεδρείο. Όπως πραξικόπημα και φασισμός μέσα στο Κοινοβούλιο. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι δεν είναι αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τέτοιους όρους, αλλά αν οι ακολουθούμενες πολιτικές μας παραπέμπουν ευθέως σε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Και ότι το μαύρο στην ΕΡΤ, θα πρέπει να σημειώσουμε, ήταν μια τέτοια παραπομπή. Το μαύρο στην ΕΡΤ που έριξε εν μία νυχτή το μαύρο στην ενημέρωση, το μαύρο εν τέλει στη δημοκρατία. Και αυτή είναι η αλήθεια, όσο μας αρέσει και όσο δεν μας αρέσει. Και βέβαια μίλησε η κυρία Βούλκεψη ότι δεν θα πρέπει να μιλάμε για ξερονήσια και για μπουμπουλίνες. Εδώ πέρα όμως οφείλω να της πω και προσωπικά ότι έπεσε σε βράχο, γιατί έζησα τα παιδικά μου χρόνια και μέσα στις Μπουμπουλίνες και μέσα στα Ξερονήσια και μέσα στις φυλακές Κορυδαλού και μέσα στις φυλακές Αβέροφ. Και είναι τιμή μου που τα έζησα αυτά. Και το μαύρο της ΕΡΤ επανέφερε στη μνήμη μας όλες αυτές τις καταστάσεις. Για τα περί εργαζομένων που από την ασφάλεια του δημοσίου αγωνίζονται, απλά να θυμίσουμε ότι ο αγώνας της ΕΡΤ αγκαλιάστηκε, και όλοι το γνωρίζετε αυτό, με ένα πρωτοφανή τρόπο από όλη την κοινωνία. Και από το δημόσιο τομέα, και από τον ιδιωτικό τομέα, και από τους ανέργους, και από και κυρίως από την νεολαία, που 22 μήνες στάθηκε στο πλάι μας. Και αυτό βέβαια πονάει και αυτό ενοχλεί. Και βέβαια μας δημιουργεί απορία το πώς η κυρία Βούλκεψη μίλησε για τους συμβασιούχους και για την αδικία που πραγματοποιείται μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, να μην περιλαμβάνονται. Νομίζω καταρχάς ότι ήμουν πάρα πολύ σαφής στην τοποθέτησή μου. Όταν η κυρία Βούλκεψη μίλησε για όλους αυτούς που ζήσαν όλα αυτά τα χρόνια με μια επισφαλή εργασία, με στρατούς πελατειακών σχέσεων, είναι τουλάχιστον υποκριτικό να μιλάει και να υπερασπίζεται τους συμβασιούχους, το καθεστώς των συμβασιούχων, το οποίο πρώτη η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ επέβαλε
ως πελατειακή σχέση μέσα στην ΕΡΤ. Επίσης, είπε ότι η ΕΡΤ έκλεισε εξαιτίας των απεργιακών κινητοποιήσεων τα Σαββατοκύριακα. Είπε ότι οι φορολογούμενοι χρηματοδοτούσαν τις απεργίες. Καμιά απεργία δεν έκλεισε ποτέ καμιά επιχείρηση ή φορέα. Ή δεν είναι έτσι. Ή κάνω λάθος. Και βέβαια, οι απεργίες κόβονται από τα μεροκάματα. Θα πρέπει να το θυμίσω σε όλους. Και κυρίως όταν οι απεργίες γίνονται Σαββατοκύριακα, που ο μισθός είναι, το μεροκάματο είναι πολλαπλάσιο του καθημερινού. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Δεν δημιουργήσαμε πρόβλημα στο δημόσιο κορβανά. Ίσα-ίσα, ο δημόσιος κορβανάς, μπορώ να σας πω ότι γέμισε με ένα αρκετά μεγάλο ποσό, το οποίο βέβαια ήταν αργότερα το πλεώνασμα στα ταμεία της ΕΡΤ και το οποίο προωθήθηκε στο Ταμείο Πράσινης Ανάπτυξης και στη συνέχεια στο πρωτογενές πλεώνασμα. Και τα γνωρίζετε πολύ καλά αυτά, κυρία Ταχιάου και κυρία Βούλτεψη. Και το τελευταίο, στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Βούλτεψη, είπε ότι ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν μπορεί να περιμένει τα έσοδα που έχουν τα ιδιωτικά κανάλια. Και βέβαια ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν μπορεί να περιμένει τα έσοδα που έχουν τα ιδιωτικά κανάλια, γιατί δεν πρέπει να ανταγωνίζεται με τέτοιους όρους στην ιδιωτική τηλεόραση. Είναι όμως κοινή διαπίστωση ότι και πριν την κρίση... Μ' αφήνετε να ολοκληρώσω για να δείτε. Και βέβαια θα έχει διαφήμιση. Είναι υποχρεωμένο να έχει διαφήμιση για τις μεγάλες αθλητικές καταρχάς διοργανώσεις, τις οποίες ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας φιλοξενεί. Κοινή διαπίστωση είναι ότι και πριν από την κρίση, αλλά και κατά την κρίση, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, η ΕΡΤ, ήταν αυτός που ξόδευε σε υψηλούς μισθούς και σε συμβούλους, αυτούς και σε αυτούς που διόριζαν οι κυβερνήσεις. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα σε όλους μας. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα... Δεν θα ήθελα να αναφερθώ ούτε προσωπικά. Νομίζω ότι ο κύριος Ψαριανός γνωρίζει πολύ καλύτερα από μας το τι συμβάσεις είχαν συναυθεί και το τι συμβάσεις έχουν συνευθεί ακόμα και τώρα στη Δουτού και στην ΕΡΙΤ. Τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα. Αυτό, όλα στο φως. Όλα στο φως. Επιτέλους όλα στο φως. Αν θέλετε, μπορώ να σας τα δώσω, γιατί θα έχω συγκεντρωμένα εδώ. Ωραία. Απλά θα ήθελα να τονίσω, τελειώνοντας, να το υπερτονίσω μάλλον, ότι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, και αυτό να γίνει κατανοητό, η πλειοψηφία των εργαζομένων της ΕΡΤ, αμείβονταν με απλές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες καταργήθηκαν από τη μνημονιακή πολιτική και μπήκαν στο ενιαίο μισθολόγιο, και είμαι ιδιαίτερη χαρούμενη που αυτή η κυβέρνηση θα επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις στους εργαζομένους. Ευχαριστούμε την κυρία Κυρίτση.